Πριν λίγες μέρες έγινε ένα επεισόδιο στην Κάσο. Νέα ήμια είχαμε, να ξέρετε. Έρευνα στα δικά μας χωρικά ύδατα, στην Κάσο, στην ελληνική ΑΟΣ, που δεν ανακήρυξε η κυβέρνηση ποτέ, αλλά η περιοχή της Κάσου, να ξέρετε, είναι μία από τις περιοχές όπου ανακηρύχθηκε έστω και με μειωμένη επίρρεια η ΑΟΣ. Στην Κάσο, δηλαδή, έχουμε ΑΟΣ. Είναι η γνωστή συμφωνία με την Αίγυπτο. Πήγαν οι Τουρκικά να τσαμπουκά, και το ελληνικό, το ιταλικό σκάφο που έκανε έρευνα νόμιμη με βάση το διεθνέ δίκαιο, απεχώρησε. Γιατί οι Τούρκοι έβαλαν πολεμικά σκάφη στη σειρά σε διάταξη. Για να καταλάβετε πόσο μπουνταλάδε είναι οι Τούρκοι, έχουμε το χάρτη. Δεν υπάρχει πραγματικά ναύαρχο, πλοίαρχο, ο οποίο θα τοποθετούσε σε μία σειρά, σε μία γραμμή πέντε σκάφη μαζεμένα. Τι έκαναν οι Τούρκοι. Έβαλαν πέντε σκάφη μαζεμένα, το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα μπροστά από το άλλο. Που σημαίνει με μία γραμμή τα τελειώνει και τα πέντε. Για να καταλάβετε πόσο ηλίθικοι και μπουνταλάδε είναι ω ναυτικοί. Πέντε σκάφη δεν τα βάζει οριοθετημένα σε μία γραμμή. Δεν γίνεται. Γιατί αν βρεθεί ένα Βελόπουλο, με μία ρηπή τα τελειώνει και τα πέντε. Γιατί εγώ αυτό θα έκανα, θα ήθελα να ραφάλ. Και όχι εκεί κοντά, θα έλεγα: Έχετε μία ώρα να φύγετε από εκεί. Αν δεν φύγετε από εκεί, γιατί είναι ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, δικά μα χωρικά ύδατα, θα σα τα βυθίσουν σε μία ώρα. Σα δίνονται τότε σε μία ώρα. Και ταυτοχρόνω έκανα επιτέλου μια υπέρβαση. Δεν γίνεται να το κεφάλι στο στου Τούρκου, συνέχεια. Δεν γίνεται ρε, παιδιά. Θα φτάσει στην Αθήνα η Τουρκία, στο κολονάκι, στο παρακράτο του κολονακίου. Εδώ είναι. Δείτε εδώ πώ τα βάλανε τα πλοία του. Δείτε πόσο έξυπνα τα έστησαν οι Έλληνε. Φαίνεται ποιοι είναι ναυτικοί πραγματικά. Στη σειρά τα τουρκικά. Οι Έλληνε, το ένα ανάμεσα στα τουρκικά, το άλλο δίπλα-αριστερά και το άλλο από πάνω, από την άλλη πλευρά για κάλυψη. Για να καταλάβετε, ποιοι ξέρουν από να ναυτοσύνη να και ποιοι είναι οι λύθοι. Ποιοι είναι οι μπουνταλάδε. Τι θα έκανα εγώ, τι έπρεπε να κάνω εγώ ω πρωθυπουργό. Θα του έδινα διαωρία μία ώρα, αρκετή είναι, για να αποχωρήσω από την περιοχή για να μην πω δέκα λεπτά. Με τα ραφάλ που διαθέτω και με του πυράβλου που διαθέτουν επάνω, δεν χρειάζεται να πετάξω εκεί πάνω. Θα πάνω από την Αθήνα, στέλνει τον πύραβλο και τα βυθίζει και τα πέντε μαζί. Ταυτόχρονα χτυπά και τι δύο γέφυρε στην Κωνσταντινούπολη. Δύο χτυπήματα συγκεκριμένα. Δύο στρατηγικά χτυπήματα ακόμη, γιατί έχει τα ραφάλ σου, λέω. Στου ναυστάθμου τη Τουρκία στο, στο, Αιγαίο κοντά και τελειώνει η Τουρκία. Δεν έχει αποβατικό στόλο. Του τελειώνει με δύο-τρία στρατηγική σημασία χτυπήματα. Χειρουργικά. Και ένα στο ακούγιο. Το γνωστό τη το πυρηνικό του φτιάχνουν. Του τελειώνει. Ή το λε ότι αν το συνεχίζετε τα κάνω αυτά τα πράγματα. Τόσο απλά είναι ρε παιδιά. Να η λύση για τα λειτουργικά. Εδώ ήταν η στιγμή που έπρεπε να αποδείξουμε έστω και τώρα ότι μπορούμε να του τυπήσουμε. Δείτε του. Σαν το θύραμα που είναι έτοιμο το φάσινε. Αυτό θα κάνει, έπρεπε να κάνει σοβαρή κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο.